Εδώ είμαστε με τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εμένα δεν μου αρέσει ποτέ αυτή η διατύπωση. Δεν είναι ωραία λέξη. Και αντιπεριφερειάρχη, θεματικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Καλτσογιάννη. Αλλά ξέρετε, επειδή έχουν γίνει όλα αυτά στο κόμμα σας, αν πούμε με τον υποψήφιο βουλευτή από τώρα, μπορεί να σας πούν τι γίνεται. Πρώτα καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Γεια σας, έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως το προσεγγίσετε. Δεν είναι δόκιμος όντως ο όρος πολιτευτής. Στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είμαστε όλοι. Έχουμε όλες τις φιλοδοξίες μας. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως υπηρετώ στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και είμαι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας του Κώστα του Αγοραστού. Καλά, άρα, τώρα να όλα σας τα πω, λέμε. Επειδή θα την αξιοποιήσω ελάχιστα αυτή σας την ιδιότητα. Εντάξει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά που γίνονται στην πολιτική σκηνή, αλλού θα στρέψουμε το βλέμμα μας και τη συζήτησή μας. Γι' αυτό δεν μπορώ να προτάξω αυτή. Λοιπόν, ας γράψουμε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το όνομα του κυρίου Καλτσογιάννη. Βλέπω τα βασικά σημεία της τοποθέτησης σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη στη σύσκεψη των τομεαρχών του κόμματος. Περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την πορεία αυτής της κυβέρνησης. Να μας πούν που πήγε το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την υπόθεση του προσφυγικού. Την ίδια ώρα, σε μια πρωτοφανή έκφραση, λέει, κυβερνητικού αυταρχισμού, δημοσιογράφοι οδηγούνται στα κρατητήρια. Δύο μήνες μετά την τραγωδία στο Μάτι, έχουμε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών, η συνεχιζόμενη επιδρομή φόρων και πολλά πολλά άλλα. Έξοδος στις αγορές που δεν έρχεται. Οι Σκοπιανοί πανηγυρίζουν για αυτά. Είναι τόσο ζωφερή η κατάσταση. Το πρώτο. 1,6 δισεκατομμύρια πράγματι για την υποδοχή των προσφύγων στις υποδομές τις οποίες θα έπρεπε να έχουμε φτιάξει και δεν έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλω να πω για τη Λέσβο, για τη Μόρια. Αντιλαμβάνεστε, βλέπετε, έχουμε εικόνες εξαλλού. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. 7.500 φιλοξενούμενοι εκεί για υποδομή που έχει προγραμματιστεί μόνο για 1.500 πρόσφυγες. Τα παιδάκια τα οποία είναι ασυνόδευτα, δηλαδή οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών, είναι περίπου 2.500, χίλιες οι θέσεις φιλοξενίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα πράγματα. Και να επισημάνω το εξής, κύριε Πολίζο. Η Ευρώπη, η οποία στέλνει τα χρήματά της και εν τέλει επελέγει ο τρόπος διαχείρισης από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έγινε αυτό διότι δεν κερδίσαμε την εμπιστοσύνη ως κρατικοί φορείς για να διαχειριστούμε αυτά τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Δεν θα έπρεπε να φτάσουμε και σε αυτό. Στην Ιταλία όμως, κάπως έτσι διατίθενται τα χρήματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες, να υπάρχουν διαδικασίες τέτοιες που η απορροφητικότητα αυτών των χρημάτων να πιάνει τόπο και να δημιουργούνται υποδομές. Πολλό δε μάλλον όταν εμείς έχουμε πλέον με τον κύριο Τσίπρα συμφωνήσει μυστικά, εμφανώς δεν ξέρω, και με την κυρία Μέρκελ, ότι θα συγκρατήσουμε όλο αυτό το κύμα για να μην πάει παραπέρα, δεν ξέρω με τι αντίτιμο. Το συγκρατούμε δηλαδή όλους εδώ και δεν επιτρέπουμε τη φυγή τους προς το εσωτερικό της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και το ευκταίο για όλους αυτούς. Αναφέρεστε στο πρόσφατο ραντεβού του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ, γράφτηκε με αυτό το περιεχόμενο. Γράφτηκε αυτό. Υπόθηκε αυτό ευρέως, γράφτηκε, δημοσιοποιήθηκε. Νομίζω ότι είναι σαφές, είναι πασιφανές, έχει διαρρεύσει εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο που θέσατε είναι για το Μάτι. Εντάξει, εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ άβολα για το χειρισμό της όλης ιστορίας. Νομίζω ότι οι όποιες παρεμβάσεις και η όποια εμπλοκή της μίας εξουσίας στην άλλη και η μη εμφανής διάκριση των τριών εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική, είναι επικίνδυνη. Όταν λοιπόν έχουμε παρέμβαση της μίας εξουσίας στο έργο της άλλης εξουσίας, για μας αποτελεί απολύτως επικίνδυνο. Επειδή προέρχεστε από τον νομικό κόσμο, ξέρετε ότι δεν αρκεί να θέλω εγώ να παρέμβω, που είμαι από φορέας άλλης εξουσίας, πρέπει να υποκύψει και ο άλλος φορέας της άλλης εξουσίας, στις δικές μου επιθυμίες. Αμφότεροι ευθύνονται. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγχόμενος έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες αντίδρασης από τον έχοντα τον έλεγχο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Και αυτόν που έχει την αποφασιστική εργοδότητα. Αλλά ο πολιτικός προϊστάμενος είναι προσωρινός. Εντάξει, ας μην μπούμε σε μια τέτοια λεπτομέρεια, να συμφωνήσουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να εμπλέκονται οι δύο εξουσίες. Το λέω γιατί εσείς δεν είναι η μόνη περίπτωση που καταγγέλλεται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Μα είναι εσείς και το άλλο. Εσείς το καταγγέλλετε ακόμη και για την περίπτωση Κουφοντίνα. Τέλος πάντων, μην αναφερθούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό που σας αφορά για την ελευθεροτυπία και εσάς προσωπικά και όλους, όλο το δημοσιογραφικό κόσμο. Εμείς είπαμε ευθαρσώς ότι αμέσως θα καταργήσουμε
το αυτόφορο. Την αυτόφορη διαδικασία. Την αυτόφορη διαδικασία για τα αδικήματα τα δήθεν τελούμενα δια του τύπου. Σαφώς και πρέπει να καταργηθεί και είναι μια σαφέστατη ένδειξη πώς προσπαθούμε να οχυρώσουμε, να προασπίσουμε την ελευθερωτυπία. Διότι όταν είσαι έρμεο ή ουδήποτε θέλει να καταθέσει μια μήνυση, η οποία είναι έολη, δεν έχει καμία νομική βάση, αλλά κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Και αν έχει πάλι. Για 24 ώρες όμως, μπορεί να είσαι στο κρατητήριο, να είσαι στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, να μην έχεις παραπεμφθεί ακόμη στην ακροματική διαδικασία. Γνωρίζετε μια τεράστια ταλαιπωρία μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και να πας σπίτι σου. Άρα η αυτόφορη διαδικασία είναι άχρηστη σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό λέμε δεν πρέπει να συλλαμβάνονται και να φυλακίζονται ή να κρατούνται, με συγχωρείτε, οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται ελευθέρως μέσω του τύπου. Μάλιστα. Τώρα μια και για την οικονομία όμως, αναφερθήκατε, θα πάμε στην οικονομία, απλώς θα συνδέσω, γιατί ανάμεσα στα πολλά που είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι η δημόσια τηλεόραση μετατρέπεται σε τηλεβό του Μαξίμου με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν ήταν πάντοτε ο τηλεβόας του Μαξίμου η κρατική τηλεόραση, ή αυτό είχε βαθμίδες. Δεν ξέρω τι βαθμίδες, ο τηλεβόας πάντως είναι πράγματι κάτι που έτσι απεικονίζει σε απόλυτο βαθμό τη σημερινή κατάσταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα, έχει χαθεί κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και αυτό προκύπτει και από την τηλεθέαση που είναι ανύπαρκτη στο συγκεκριμένο κανάλι, διότι είναι ένα απολύτως εργαλείο κυβερνητικό για μια προπαγάνδα. Αυτό νομίζω, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Και θα μου πείτε και δικαίως θα πούν και οι τηλεθεατές σας ότι είναι μεροληπτική η άποψή μου. Το λένε οι ίδιοι οι τηλεθεατές, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το λέτε κι εσείς, χωρίς να μπορείτε να εκφράσετε άποψη, αλλά το βλέπετε και υπηρετώντας τόσα χρόνια με τόση αξιοσύνη την ιδιωτική τηλεόραση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κρατική τηλεόραση έχει φτάσει στο ναδύρ. Αυτό λέω εγώ. Πολλό δε μάλλον όταν χρησιμοποιούνται χρήματα των Ελλήνων πολιτών για την συντήρησή της και τη λειτουργία της. Διότι μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, θα χάσει τα χρήματά της. Δεν θα έχει ανέλυξη, εξέλιξη και δεν θα μπορέσει να έχει κέρδος. Θα κλείσει. Ναι. Να σας πω όμως, επειδή αναφέρεστε και στο δικό μας χώρο, γιατί και εκεί οι συνάδελφοί μας δουλεύουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που με αποκλίσεις μεγαλύτερες, μικρότερες, μπαίνουν σε μια τηλεόραση που ξέρουν ότι θα τους έρχεται σημείωμα με τι παίζουμε, τι δεν παίζουμε, ποιον χτυπάμε, ποιον χαϊδεύουμε. Αυτά τα ξέρετε εσείς. Αυτά είναι δεδομένα. Εγώ τα φαντάζομαι. Πείτε, εγώ γιατί τα φαντάζομαι. Να πάνε εκεί, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία στον κλάδο. Κάποιοι πρέπει να πάνε και εκεί, να στελεχούν και αυτές τις θέσεις. Και θα πάνε και αρκετοί εκλεκτοί της εκάστοτε κυβέρνησης. Θέλω να πω, δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο πεδίο. Πάμε στο μεγάλο πεδίο της οικονομίας, γιατί δεν βλέπει ο πρόεδρος σας έξοδο στις αγορές, με λογικό επιτόκιο. Δεν υπάρχει έξοδος προς το παρόν. Μπορούμε να πάμε και να δανειστούμε και με 10% και με 7%. Έτσι. Μιλούμε εκεί να μείνουμε στο 4%. Την ημερομηνία εξόδου 21 Αυγούστου δεν ήταν, ήδη έχει περάσει ένας μήνας. Καλά, είχαμε βγει στις αγορές πριν από αυτό όμως, σαν ένα τεστ. Ενδεικτικά. Ενδεικτικά, όχι για πάντως να... το κάναμε. Ναι, ναι. Το κάναμε και το 14. Ενώ ήμασταν μέσα στο μνημόνιο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό απόδειξη ότι έχουμε ικανότητα να δανειζόμαστε και μάλιστα με ένα ανταγωνιστικό επιτόκιο σαν αυτό που επιτυγχάνει η Πορτογαλία ή η Ισπανία περίπου στο 2%. Νομίζω ότι βγήκαμε με αυτή την ενδεικτική έξοδο στο 4,5% το επιτόκιο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, τα οποία είναι φορομπηχτικά κατά της ιδιωτικής οικονομίας, κατά του επαγγελματία κατά του μικρομεσαίου, είναι τέτοια που δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε σε ένα άλλο μείγμα πολιτικής, ένα μείγμα πολιτικής που θα υπηρετήσει τη μείωση των φόρων στο 20% στο φόρο εισοδήματος στην πρώτη διετία, τη μείωση του έμφυα κατά 30%, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι ένας έμεσος φόρος, μία έμεση φορολογία. Και κύριε Πολύζο, να πω ότι δείξαμε ότι και το 2014 το ΦΠΑ στην εστίαση, κόντρα σε αυτά που επέβαλαν οι πιστωτές, τρόικα τη λέγαμε τώρα, τότε, θεσμούς τους λέμε τώρα, είχαμε πάει στο 13%. Σήμερα είναι στο 24% η εστίαση. Και λέμε ότι θα το ξαναπάμε στο 13% γιατί μπορούμε και αποφασίζουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο πακέτο το τουριστικό θα πάμε στο 11%. Δημιουργούμε δηλαδή το πεδίο αυτό, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει επενδυτική έκρηξη. Και όταν θα υπάρξουν δουλειές,
θα κατοχυρωθεί και η θέση στο δημόσιο τομέα, θα οχυρωθεί και ο δημόσιος υπάλληλος, δεν θα κινδυνεύσει, δεν θα μειωθούν μισθοί και συντάξεις, διότι υπενθυμίζω ότι οι μισθοί και οι συντάξεις μειώθηκαν και θα μειωθούν από ό,τι φαίνεται δύο φορές με νόμους που ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε και μάλιστα προσπάθησε να ανακόψει τη μείωση αυτή καταθέτοντας τροποποίηση. Μα τις φάγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο κεφάλι της μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και όχι. Του ιδιωτικού τομέα. Όχι στο βαθμό που έρχονται. Στο βαθμό που έρχονται είναι αφήστε να δούμε αν κάτι θα έρθουν. Το τραγικό. Η κυβέρνηση επενδύει πολλά σε αυτό. Μακάρι δηλαδή να μην λέει αρχές Δεκεμβρίου, εγώ θα ξέρω να σας πω αν θα πάμε στην εφαρμογή του μέτρου μακάρι ή όχι. Μακάρι να μην έρθουν, εμείς θα χειροκροτήσουμε πρώτοι. Μα και η κυβέρνηση και θα έτσι προσπαθεί πρώτη. Να πείσει ότι είναι αχρίαστο αυτό. Όχι όμως με άλλα άδικα αντίμετρα, έτσι να το επισημάνουμε αυτό. Όχι με εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όχι με παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων. Ξέρετε, είχε πει σε μία αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα πουλήσω την Ακρόπολη. Μα μόνο την Ακρόπολη δεν πουλάει. Ξέρετε, αν διαβάσετε έναν κωδικό που δεν ξέρει κανένας ποιους αρχαιολογικούς χώρους εχωρεί στην τελευταία συμφωνία. Και το είδαμε και με το αρχαίο θέατρο της Λάρισας Έσχατο. Εμείς θα είμαστε απέναντι. Ο περιφερειάρχης μας, ο Κώστας Αγοραστός, το δήλωσε σε όλους τους τόνους, θα είμαστε απέναντι. Έχουμε δώσει, ξέρετε, αγώνες σαν περιφέρεια Θεσσαλίας για διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων. Πιστεύουμε πάρα πολύ στον τουρισμό και στην ανάδειξη της ιστορίας και των αρχαιολογικών χώρων του πλούτου που έχουμε. Και δεν το εκχωρούμε στους ξένους. Είναι ο πλούτος μας. Είναι η περιουσία μας. Είναι αυτό το οποίο μας δίνει δύναμη να πορευτούμε παρακάτω. Είναι πραγματικά ξεπούλημα να το κάνουμε. Ελπίζω την Τρίτη που θα είναι μαζί μας ο κύριος Αγοραστός να έχει πάρει τη λίστα, γιατί διεκδικεί αυτή τη λίστα για να ξέρει ένα προς ένα. Ακριβώς. Όλα τα κτίρια, τους χώρους που έχουν δεσμευτεί για να πάνε στο. Θα βάλουμε το στήθος μας μπροστά, δεν θα λοιπόν, το επιτρέψουμε. Ακούσατε ότι έφτασε ένα mail. Λέει λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου. Το βασικό πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι ότι πλέον δεν πιστεύει κανείς στην καταστροφολογία του, είναι ότι την πιστεύει ο ίδιος. Σήμερα όμως ξεπέρασε τον εαυτό του. Μετά από ένα 20-λεπτό λογίδριο καταστροφής, ο κύριος Μητσοτάκης είπε επί λέξη: δεν χρωστάμε σε κανέναν και δεν χαρίζουμε τίποτα. Τον καλούμε να προσέχει τι ξεστομίζει, γιατί αν μαζευτούν όσοι περιμένουν τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Καχανίων, των offshore, της Νοβάρτης και όλων των άλλων σκανδάλων, της θα κλείσει για ένα μήνα η Πειραιώς. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής: ότι από είναι τότε που ανέλαβε. Μόλις η επίσημη αντίδραση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ενία του κόμματος, αμέσως εξορθολόγησε τα έξοδα του κόμματος, μείωσε κατά 80% τις πάγιες αναλυτικές δαπάνες, είπε και το υπηρετεί και το πρεσβεύει αυτό εν της πράγμαση, ότι θέλω να παίρνω λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους, εισήγαγε το μέτρο της κάρτας μέλους που είναι 10 ευρώ το χρόνο, ούτε 1 ευρώ το μήνα συνδρομή για να μπορεί να λειτουργεί, να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα του κόμματος από αυτό και μόνο και όλες οι επιχορηγήσεις δίνονται στους πιστωτές, στους τρίτους, σε αυτούς τους οποίους αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λοιπόν μόνοι μας εξορθολογήσαμε τα έξοδα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, αλλά μακριά από εμάς τέτοιες κατηγορίες δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ευθύνη για αυτά τα οποία αποφασίσαν πολλές δεκαετίες πριν προηγούμενες κυβερνήσεις. Απέναντίας, εμείς κάνουμε απόλυτο εξορθολογισμό των εξόδων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που είπε σήμερα ο δικός σας πρόεδρος είναι πίσω ότι απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται και στους προδομένους, τα θύματα της απάτης, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλετε μόνο θετική ψήφο. Σαφώς και μόνο θετική. Σας αρκεί και η ψήφος που έρχεται από την δυσφορία που μπορεί να νιώθει ο απογοητευμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν αρκεί. Παρότι η ψήφος δεν μπαίνει σε ζυγαριά και το ξέρετε αυτό κύριε Πολύζου, ότι υπάρχει καλή και κακή ψήφος, σε κάθε περίπτωση θέλουμε να εκφραστούν και να υποστηρίξουν την πολιτική την οποία εμείς πρεσβεύουμε το σύνολο των πολιτών. Αυτό νομοτελειακά δεν είναι εφικτό, αντιλαμβάνεστε. Θέλουμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και το μεγάλο μας στοίχημα είναι να πείσουμε τη νέα γενιά και τους ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και τους πολιτικούς να ενδιαφερθούν και να έρθουν στην κάλπη και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Αυτό έμπρακτα. Διότι όσοι αγαπούμε την πατρίδα, παλεύουμε για να σταθεί στα πόδια της. Έχουμε παιδιά. Εγώ, ξέρετε, έχω 3 παιδιά. Mm-hmm. Αγωνίζομαι σε μεγάλο βαθμό για να παραδώσω κάτι καλύτερο στα παιδιά μου. Νομίζω ότι αυτό είναι ο γνώμονας που κινούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο και μιλάμε με ειλικρίνη και κοιτάμε
τον πολίτη και τον ψηφοφόρο στα μάτια. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και βεβαίως δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Υπάρχει η Ελλάδα του ανθρώπου που εργάζεται και του ανθρώπου που δεν εργάζεται. Η Ελλάδα του ανθρώπου που ξυπνάει νωρίς και πασχίζει, του ανθρώπου του μόχθου, του βιοπαλαιστή, αυτόν εκφράζουμε, αυτόν θέλουμε να εκφράζουμε και θέλουμε όλοι να έχουν μια θέση εργασίας και να μπορούν να ξυπνάνε νωρίς και να πασχίζουν για να κερδίσουν τον επιούσιο. Δεν είμαστε της Ελλάδας της εξάρτησης των επιδομάτων, της πολιτικής αυτής που θέλει να έχει εχμάλωτους τους ψηφοφόρους. Δεν είμαστε της Ελλάδος δηλαδή που θέλει τον πολίτη εξαρτώμενο από την κομματική γραμμή, από τον κομματάρχη ή από οτιδήποτε άλλο. Είμαστε οι πρεσβευτές της Ελλάδος της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, των δουλειών. Αυτό θα πασχίσουμε. Ευχαριστώ θερμά κύριε Καλτσογιάννη, στο επανειθήν. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.